Καλημέρα και πάλι. Για πες μας. Από την αρχή. Από την αρχή, ναι. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 2 η ώρα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες σε δύο άντρες οι οποίοι ανέβαιναν την πεζογέφυρα αμφιθέας, είχαν παρκάρει λίγο πιο κάτω το όχημά τους, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Περπατούσαν λοιπόν, ανέβαιναν την πεζογέφυρα της αμφιθέας και φαίνεται ότι έφεραν οπλισμό. Φαίνεται ότι κρατούσαν δύο όπλα, ένα πολυβόλο και άλλο ένα βαραίου τύπου. Αυτά τα στοιχεία που σας δίνω είναι πάντα με μαρτυρίες, έτσι. Δεν είναι στοιχεία επιβεβαιωμένα ακόμη από την αστυνομία. Έγιναν αντιληπτοί πλησιάζοντας τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί υπάρχουν και κάμερες, υπάρχει και το φυλάκιο, στο οποίο πάντα υπάρχουν άνθρωποι. Και άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα. Δεν ξέρουμε αν πυροβολούσαν προς τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, στον αέρα. Τέλος πάντων, έφυγαν λοιπόν τρέχοντας από εκεί, επιβιβάστηκαν στο όχημά τους. Αμέσως όλη η περιοχή, όλοι οι δρόμοι περιμετρικά των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας αποκλείστηκαν από την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο. Από νωρίς τα ξημερώματα όλη η περιοχή έχει αποκλειστεί. Άντρες της αντιτρομοκρατικής αλλά και της ασφάλειας βρίσκονται εκεί, ερευνούν την περιοχή, ψάχνουν να βρουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στους δράστες. Το σίγουρο είναι ότι έχουν πέσει πυροβολισμοί. Πάντως, περισσότερα στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, λέμε στους τηλεθεατές. Λεωφόρο Συγκρού. Ναι. Λεωφόρο Συγκρού. Ναι. Όπως λένε και κάποιοι άλλοι μάρτυρες, φαίνεται ότι ο ένας από τους δύο δράστες πυροβολούσε στον αέρα και ο άλλος μάζευε τους κάλικες. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Σόνια. Καινούριο, μάλιστα. Σόνια, τα ξαναλέμε. Λοιπόν.